Τα τελικά αποτελέσματα για τη βιώσιμη επανάχρηση των στρατοπέδων παρουσιάστηκαν στην πόλη των Σερών. Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του δικτύου MAPS σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης και στην οποία συμμετείχαν εκτός του Δήμου Σερών άλλοι 8 ευρωπαϊκοί δήμοι. Ο Δήμος των Σερών φιλοξενεί την τελική εκδήλωση του δικτύου MAPS εδώ και 2,5 χρόνια, 9 πόλεις, 9 εταίροι. Ανταλλάσσουμε τεχνογνωσία για τη βιώσιμη επανάχρηση των ανενεργών στρατιωτικών χώρων στις πόλεις μας. Κατά τη διάρκεια των 2,5 αυτών χρόνων πραγματοποιήθηκαν διακρατικά εργαστήρια στις πόλεις και τώρα αυτό είναι το τελευταίο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στις Σέρες, γιατί είναι μία από τις πόλεις που ασχολείται ενεργά με τη βιώσιμη επανάχρηση των στρατοπέδων που έχετε στον αστικό ιστό. Στην εκδήλωση θα συζητηθεί και τι μέλη γενέστε πλέον μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία μας, όχι μόνο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και την κοινή μας ιστοσελίδα, αλλά να βρούμε κοινούς τρόπους για να ολοποιήσουμε όλα τα έργα που έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε. Στην εκδήλωση συμμετείχε και το επιμελητήριο, το οποίο διεκδικεί μέρος των πρώην στρατοπέδων και συγκεκριμένα του πρώην στρατοπέδου Κολοκοτρώνη. Εμείς σαν επιμελητήριο έχουμε υποβάλει ένα εκτεταμένο σχέδιο για το πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, για την επανάχρηση του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη, το οποίο θα συμβάλλει στην τόνωση της επιχειρηματικότητας της περιοχής μέσα από την δημιουργία ενός εκθεσιακού χώρου όπως έχουμε ζητήσει, ένα χώρο που θα γίνει σε ρέξπο και θα γίνεται εκεί μόνιμα και θα τονώσει, όπως είπαμε, την επιχειρηματικότητα της περιοχής και τις ευρύτερες περιοχές, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Σέρες είναι σε ένα μέρος που είναι η είσοδος των Βαλκανίων, βρίσκεται κοντά σε αεροδρόμιο, βρίσκεται κοντά σε λιμάνια και κοντά στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει κοριστεί από τέτοιους χώρους.